Ακόμη μια σπουδαία παράσταση ανέβασε πρόσφατο συμπατριώτη μα, κάτοχο ρεκόρ Γκίνες, συνθέτη Μάριο Ηλία από την ΠΑΦΟ. Παρουσίασε σε πρώτη παγκόσμια πρεμιέρα το έργο του Νίκη και Θρίαμβο, που συνόδευσε τη φιέστα των πρωταθλητών Ελλάδο στο στάδιο Καραϊσκάκη. Το ρεπορτάζ είναι του Μάριου Γνατίου. Ακόμη μια σπουδαία παράσταση κατέγραψε στο ενεργητικό του ο διεθνούς φήμης Κύπριος μουσικοσυνθέτης Μάριος Ηλία. Ο βραβευμένος συνθέτης από την ΠΑΦΟ παρουσίασε σε πρώτη παγκόσμια πρεμιέρα το έργο του Νίκη και Θρίαμβος, που συνόδευσε τη φιέστα των πρωταθλητών Ελλάδος στο στάδιο Καραϊσκάκη. Το έργο είναι γραμμένο για μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και χοροδία, σύνολο κρουστών και σοπράνο, και αποτυπώνει την κλιμακωτή πορεία με αποκορύφωμα το ένδοξο και θριαμβευτικό τέλος. Είναι σημαντική η συνύπαρξη του αθλητισμού και των τεχνών, αφού και τα δύο υπήρξαν αναπόσπαστο μέρος του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Ο Μάριος Ηλία, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως παιδί θαύμα της σύγχρονης μουσικής, στην πετυχημένη του καριέρα υπογράφει σπουδαία έργα όπως το Symphonic, τη μουσική παράσταση με αυτοκίνητα στη Γερμανία, τον ήχο του Βλαδιβοστόκ, ένα σύγχρονο οπτικοακουστικό πορτρέτο της ρωσικής πόλης στην Άπο Ανατολή, καθώς και τον ήχο του Κιότο. Το πιο πρόσφατο επίτευγμά του είναι η συμπερίληψή του στο βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες για τη δημιουργία της μεγαλύτερης ορχήστρας ματριωμήν με τη συμμετοχή 289 καλλιτεχνών. Το έργο Νίκη και Θρίαμβος μαζί με τον συμπατριώτη μας συνθέτη υπογράφουν σημαντικές προσωπικότητες του παγκόσμιου καλλιτεχνικού χώρου.